ότι ήταν αγαπητοί μου και ευλογημένοι αγρότες και όλοι οι άλλοι οι οποίοι βρίσκονται ή από όπου βρίσκονται και έρχονται στην Άμβρο για τουρισμό ή για προσκύνημα, τα είπαν οι προλαγίσαντες. Εγώ όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτο τον Θεβασμιότα των Μητροπολίτημων, ο οποίος παρά του ότι είναι κουρασμένος και ταλαιπωρημένος μέσα από βόρεια μέρα νύχτα, ήρθε να τιμήσει με την παρουσία του και να ευλογήσει πάντα σε εμάς, όπως κάνει σε όλες τις εκδηλώσεις της Άμβρου. Επίσης να ευχαριστήσω τους ανθρώπους αυτού. Βιαζόμαστε βέβαια ότι είναι ώρα που θα ανοίξει ο κινηματογράφος και βιάζεται ο κύριος Κοντομάρκος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να τους ευχαριστήσω, αλλά είπατε πολλά καλά για μένα. Αφού διερωτώ με είμαι εγώ ή δεν είμαι. Είπατε να σωρώ καλά λόγια. Είπατε καλό. Αλλά εγώ ένα ξέρω, ένα θέλω, είναι το προτερημά μου, η αγάπη προς την Άμβρο. Ήρθα πριν 60 χρόνια από τη Μύρο ένα παιδί, χαριτωμένο και προκυμένο. Έχω και φωτογραφίες βγάλει, τις βάζει ο αγαπητός μας κύριος Πασαντής και με έχει κάνει να αισθάνομαι ότι δεν είμαι εγώ. Λοιπόν, και ήρθα εδώ με μια βαλισούλα. Ό,τι έκανα, ό,τι έχω, δικά σας είναι. Αδριώτικα είναι και εδώ θα τα αφήσω. Διότι πέρασα ωραία και περνώ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη φιλοξενία σας, την αγάπη σας και στο Συνετή, ένα δύσκολο χωριό, έζησα 50 χρόνια χωρίς να έρθω σε μία κουβέντα με τους ανθρώπους. Πέρασα τόσο ειρηνικά και τόσο ωραία, όσο δεν πέρασε ένας πατέρας μέσα στα σαρκικά του παιδιά. Τους ευχαριστώ και δεν ξέρω αν είναι κανένα δυο πήρε το μάτι μου. Το μεταξύ θέλουμε παιδιά μου, σαν σήμερα ή αύριο, έχει χειροτονηθεί ο δεσπότη μας Διάκος. Του ευχόμαστε μέχρι τα 100 του χρόνια να πηγαίνει και να δίνει ευλογίες, γιατί τον αγαπούμε. Και αρχιεπίσκοπος παρά του ότι θα τον υστερηθούμε εμείς, αλλά όπως μου λέει, εγώ θα είναι το σώμα μου εκεί, αλλά στην Άμβρο θα είμαι πάντοτε σε όλες τις εκδηλώσεις. Δεν μπορώ να μην είναι στον Άγιο Παντελήμα. Το λέω γιατί θα ήρθε επίσκοπος, ούτως ότι να έχω μπει το ατούμε του, έλα εδώ δεσπότη μου, μας έταξες και δεν εκτελεί. Σ' αγαπούμε δεσπότη μου και σε ευχόμαι τα χρόνια σου χίλια και ευλογημένα. Ευχαριστούμε για την πολύ σας αγάπη για εμάς τους Ιερείς, οι οποίοι είχαμε ένα άσχημο παρελθόν με τους προηγουμένους, τέλος πάντων, ήταν πιο αυστηροί. Δεν θέλετε να μας δουν τη μέρα. Εσείς μας μάθατε και ζούμε, μας μάθατε να ντυνόμαστε αξιοπρεπώς και ωραία. Ευλογείτε πάντα την Άμβρο, γιατί μπορεί να γεννήθηκα στη Μήλο, αλλά είμαι Ανδριώτης. Και σε κάποιο σκηνοθέτη, τον Πάμπαση, του είπα μια κουβέντα που δεν θα έπρεπε να την πω, ότι δυστυχώς γεννήθηκα στη Μήλο, του λέω. Και του είπα, διαγράψεις αυτή την ευθεία, θα γίνω ρεζί. Έχουμε σε όλους παιδιά. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, καλό 15 Αύγουστο και το μοναστήρι πάντοτε θα είναι ανοιχτό μέχρι που ζω. Έχω δύο καλούς αδερφούς εδώ και έχω και σε αυτούς να κάνουν αυτό που έκανα και εγώ. Δεν ζημιώθηκα ποτέ με τη φιλοξενία. Όλοι οι Ανδριώτες είναι μπροστά μου, παιδιά μου και όλοι με αγαπάτε και αυτό με ζει. Παρά το ότι είμαι 80 χρονών, αισθάνομαι πολύ νέος. Έχουμε διευκόν του δεσπότη μας. Να είμαστε όλοι καλά, να σας χαιρόμαστε για πολλά πολλά χρόνια και καλό σας και επίσκοπο. Ευχαριστώ και εσάς παιδιά μου, είστε καλά. Αμήν, αμήν. Λαγός την τρύπα του δε χωρί και κολοκύθια σέρνη.